Η Ρούλα Κορομιλά, όπως όλα δείχνουν, δεν θα αλλάξει φέτος το νέο χρόνο από τη θέση της διευθύντριας του ψυχαγωγικού προγράμματος του Α. Εκείνη όμως δεν προβληματίζεται, αφού ήδη σπάει το ρόδι για μια νέα αρχή. Αυτή τη στιγμή επιλέγω το βιβλίο. Η τηλεόραση μπορεί να περιμένει ή για την ακρίβεια να με περιμένει. Στάση αναμονής ή υπομονής. Πάντως, ύστερα από τόσα χρόνια στην πρώτη γραμμή, η έμπειρη παρουσιάστρια δεν παραμυθιάζεται από τη χρυσόσκονη της τηλεόρασης. Η Ρούλα πάντα έλεγε ότι εγώ ξέρω πότε πρέπει να αποχωρώ. Εάν είναι δική της απόφαση λοιπόν, σημαίνει ότι είναι και σωστή. Στα παραμύθια υπάρχει η κακιά μάγισσα, οι κακές αδελφές, η στριμμένη μητριά και άλλα τέτοια υπαρκτά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης. Ο κακός λύκος, η πονηρή νάνη, τα μαγικά φίλτρα. Καμπάνα αλλά Κρίστιαν Άντερσεν της Ρούλας Κορμουλά με πολλαπλούς αποδέκτες. Εκείνη πάντως προσπάθησε να μην ρίξει τίτλους τέλους στη σχέση της με το κανάλι. Μάλιστα δεν αρνήθηκε όταν τη ζητήθηκε μείωση του μισθού της έως και 50%. Από την περσινή κιόλας χρονιά είχαν υπάρξει συζητήσεις και νομίζω ότι και οι δύο πλευρές ξέραν πολύ καλά ότι είναι η τελευταία ανανέωση που θα γίνει. Η γνωστή παρουσιάστρια βγάζει προσωρινά από τη ζωή της στην τηλεόραση και μας συστήνεται ξανά. Αυτή τη φορά ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Πάντα υπήρχε η επιθυμία να γράψω παραμύθια για παιδιά. Να γνωρίσουμε μαζί μαγευτικούς κόσμους όπου το καλό και το δίκαιο πάντα κερδίζουν. Έτσι όπως έπρεπε να συμβαίνει και στη ζωή. Αν και συνηθισμένη σε κριτικές και σχόλια, το άγχος για την πρώτη της συγγραφική απόπειρα ήταν μεγάλο, όπως λέει η Serial News. Πρώτη τα διάβασαν οι αδελφοί μου μαζί με την πιο αγαπημένη μου φίλη, αλλά και ένα άλλο ανδρικό πρόσωπο αγαπημένο και ξεχωριστό. Ειλικρινά είχα πολύ μεγάλη αγωνία να ακούσω τη γνώμη τους. Κρύος υδρότας. Ευτυχώς απέσπασα καλή κριτική. Ηρέμησα και συνέχισα. Θα ακολουθήσουν και άλλα παραμύθια από τη Ρούλα Κορομιλά. Όσο για την τηλεοπτική της καριέρα, βλέπουμε.